Οι προκλήσεις και οι προοπτικές της ελαιοκαλλιέργειας ήταν το θέμα του εκπαιδευτικού σεμιναρίου που διοργάνωσε η Proactive Σύμβουλη Επιχειρήσεων με αφορμή το άνοιγμα υποκαταστήματος στη Μεσαρά. Είμαστε σε μια περίοδο που ενώ στην Ελλάδα και στην Κρήτη η παραγωγή ελαιολάδου φθηνεί, η παγκόσμια κατανάλωση έχει αυξηθεί 75% και η παγκόσμια παραγωγή επίσης. Αυτούς τους προβληματισμούς ήρθαμε να βάλουμε, να ενημερώσουμε εδώ τους παραγωγούς μας, με την ευκαιρία του ότι η Proactive, αν έχει πλέον έδρα και στη Μεσαρά και στις Μοίρες, έχουμε ανοίξει γραφείο, ούτως ώστε να μπορούμε να έχουμε πιο άμεση επαφή και να προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες. Στην κατάμεστη αίθουσα του Πολυκεντρού Μυρών, οι ομιλητές ανέπτυξαν θέματα σχετικά με τη λίπανση, το κλάδεμα και την άρδευση των ελαιοδέντρων, καθώς και για όλους τους παράγοντες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της ελαιοκαλλιέργειας. Η καλλιέργεια της ελιάς δεν γίνεται με σωστό τρόπο, όχι μόνο εδώ πέρα, αλλά σε ολόκληρη την Κρήτη. Η λίπανση δεν γίνεται σωστά, δηλαδή δεν μπαίνουν τα σωστά λιπάσματα, δεν μπαίνει το σωστό χρόνο, οι ποσότητες σωστές, το κλάδεμα δεν γίνεται σωστό χρόνο, δεν γίνεται όπως πρέπει, κάθε πότε να γίνεται. Έτσι λοιπόν ο παραγωγός πολλές φορές συνήθως σπαταλάει χρήματα για εφόδια και χρόνο. Πρέπει πλέον οι παραγωγοί να ποτίζουν ορθολογικά, δηλαδή στο κρίσιμο στάδιο όταν η ελιά έχει ανάγκες με νερό, αλλά και να ακολουθούν μια ορθολογική χρήση του νερού. Ούτε να υπεραρδεύουν να έχουμε σπατάλες νερού και πολλές άλλες δυσμενείς επιπτώσεις τις οποίες θα αναφέρομαι στην ομιλία μας, αλλά ούτε να μην αρδεύουμε πολύ και να έχουμε μείωση της παραγωγής και πολλές φορές και επιπτώσεις στην ποιότητα ή στην μπαρενή αυτοφορία της ελιάς. Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν είναι εντυπωσιακά και όσον αφορά στο υψηλό κόστος παραγωγής, το οποίο στην Ελλάδα υπολογίζεται περίπου σε 1 ευρώ ανά κιλό ελαιολάδου έναντι 0,6 ευρώ στην Ιταλία. Τα τελευταία 10 χρόνια έχει χαθεί περίπου το 50% των εσόδων που είχαμε από την ελαιοκαλλιέργεια το 2005. Δηλαδή την περίοδο 2005-2015 χάσαμε το 50% περίπου των εσόδων από την ελαιοκαλλιέργεια.